Βρε, καλώς τη. Γεια σου, Ανδριανή. Γεια σου, Μαθούλα. Ενοχές. Ωραίο θέμα ξεκινάμε. Για πες, δυναμικά. Γιατί είναι ωραίο. Ότι είναι, έρχεται είναι να μας βαρύ, το πετάξει και ασήκωτο. Στη μούρη μπροστά το θέμα, ναι. Δύσκολο, αυτές οι ενοχές. Να μπορούσα να κάνω, τις πετάξω κάτω, θα είμαι πολύ ευτυχισμένη. Όλοι. Πολύ. Είναι βαριές και ασήκωτες και τις κουβαλάμε. Γιατί, έχουν κανένα λόγο ύπαρξη στη ζωή μας. Κάτι δεν θα κάνουν. Κάτι θα κάνουν κι αυτές. Έχουν κι αυτές τη χρησιμότητά τους με έναν τρόπο. Μια χρησιμότητα βέβαια μας βασανίζει, αλλά τέλος πάντων. Κοίτα, οι ενοχές, όπως όλα τα συναισθήματα, είναι κάτι που σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται. Δηλαδή, οι ενοχές χρειάζονται, για παράδειγμα, αν πάμε να καταθέσουμε σε ένα δικαστήριο, δώσουμε μια ψευδή κατάθεση και βάλουμε ενθώ στη φυλακή. Τη συνείδησή μας, τέλος πάντων. Όταν δηλαδή πραγματικά βλάψουμε κάποιον, πραγματικά έχουν ένα λόγο ύπαρξης, δεν ναι. τις έχουμε άδικα. Οι ενοχές για τις οποίες θα μιλήσουμε σήμερα είναι αυτές που τις έχουμε άδικα και παράλογα. Δηλαδή έχουμε μια διάχυτη αίσθηση ότι φταίμε για κάτι, για κάποιο λόγο που δεν μπορούμε ακριβώς να τον εξηγήσουμε. Ότι φταίμε για αυτά που νιώθουν οι άλλοι, φταίμε για τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι άλλοι, φταίμε για αυτά που συμβαίνουν στους άλλους, ότι έχουμε ευθύνη εμείς γι' αυτό. Οπότε θα μιλήσουμε για αυτή την παράλογη ενοχή, η οποία πάλι με έναν τρόπο ξεκινά από την παιδική μας ηλικία, από εκεί πηγάζει. Μας το έχουν δουλέψει μέσα μας το έχουν καλλιεργήσει με κάποιο τρόπο? Όχι θελημένα, γιατί φαντάζομαι ότι και εκεί μιλούσαμε πάλι για γονείς ενοχικοί ήδη με πάρα πολύ άγχος. Οπότε αν ένας γονιός είναι πάρα πολύ αγχώδης, βάζει πάρα πολλά πρέπει, τα οποία πρέπει δεν αφορούν σε ένα πραγματικού κίνδυνο, δηλαδή ότι πραγματικά πρέπει να το κάνεις αυτό για να είσαι ασφαλής, ναι. Για να μην κινδυνεύεις. Οπότε αυτό, όσο πιο πολλά πρέπει έχει το παιδί, όσο πιο πολλές απαγορεύσεις, τις οποίες όμως μέσα του δεν μπορεί να τις ερμηνεύσει, για ποιο λόγο. Εγώ τιμωρούμε, για παράδειγμα, όταν δεν είμαι αρκετά καλός στο σχολείο. Τιμωρούμε, μπορεί να είναι με την ψυχρότητα του γονέα, με την εχθρικότητά του, με την ειρωνία του, με την αδιαφορία του. Το εισπράττει πάντως. Ναι, το παιδί αυτό δεν μπορεί να το ερμηνεύσει, γιατί δεν έχει κάποια λογική. Γιατί εγώ τιμωρούμε όταν δεν κάνω αυτό που πρέπει ο γονέας? Τιμωρούμε μάλλον γιατί φταίω. Αν ήμουν αλλιώς, ο γονιός μάλλον δεν θα με τιμωρούσε. Οπότε με έναν τρόπο. Αυτό πρέπει να το τοποθετήσει μέσα του. Και όχι πάντα με μια λογική σειρά όλες αυτές τις σκέψεις. Όχι, δεν έχει καμία λογική. Ο παιδικός νους μπερδεύεται, αλλά επειδή έχουμε ανάγκη τα ανθρώπινα όντα κάπως να εξηγούμε τα πράγματα, άρα η μαμά μου είναι θυμωμένη πολύ συχνά μαζί μου, γιατί εγώ φταίω. Εγώ έχω κάνει λάθος. Αν εγώ ήμουν ένα διαφορετικό παιδί, η μαμά μου δεν θα θύμωνε. Δεν μπορεί το παιδί να διακρίνει και να καταλάβει ότι αυτό δεν έχει η εχθρικότητα, ας πούμε, του γονέα. Δεν έχει να κάνει καθόλου με τη δική του συμπεριφορά. Αυτό όμως έτσι το ερμηνεύει. Ναι, το γιατί παιδί κάπου το ερμηνεύει, το γενικεύει και έτσι κάπως το τακτοποιεί μέσα του. Ναι. Και αρχίζει μετά η προσπάθεια να είμαι τέλειος, αυτή η καταναγκαστική προσπάθεια. Εάν εγώ κάνω αυτό που μου λέει η μαμά ή ο μπαμπάς, αν είμαι υπάκουο παιδί, θα είμαι ασφαλής. Θα με αγαπάνε. Αποδέχονται. Θα με δέχονται. Άρα δεν θα τους απογοητεύω συχνά, δεν θα απογοητεύομαι κι εγώ συχνά και άρα θα νιώθω ότι είμαι αρκετά καλός. Οπότε κάπως έτσι ξεκινάνε και χτίζονται τα πράγματα και συνεχίζουμε μάλλον να το κουβαλάμε αυτό και στην ενήλικη ζωή μας με έναν τρόπο παράλογο. Δηλαδή νιώθουμε ότι φταίμε και για τα μικρά και για τα μεσαία και για τα πάντα. Κοίταξε, όλοι οι άνθρωποι έχουμε ενοχές. Εγώ δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο να μην νιώθει έστω και στο ελάχιστο ενοχή για κάτι. Έτσι, και ειδικά αυτές οι ενοχές, ναι. Οι λίγο αδικαιολόγητες και υπερβολικές που τελικά μας βασανίζουν. Ξέχασα να πάρω τη φίλη μου στα γενέθλιά της και νιώθω πάρα πολλές ενοχές. Αυτό το πράγμα καλά, πόσο άκυρη είμαι, δεν είμαι σωστή φίλη, δεν νοιάζομαι για τους άλλους και πώς θα τον παλώσω, όλο αυτό το πράγμα. Και μπορεί να το κουβαλάς για μέρες. Το ότι το έχουμε όλοι πάει να πει ή ότι όλοι μπορούμε να δημιουργήσουμε στους άλλους ενοχές ή να τους δημιουργήσουμε, να τους συμπεριφερθούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να αρχίσουν να νιώθουν ενοχές. Δεν είναι ένας τρόπος χειρισμού. Και όλοι είμαστε έτοιμοι να νιώσουμε ενοχικά. Άρα
Υπάρχει κάπου μέσα στη φύση μας όλο αυτό, το διευκρίνησες και λίγο πριν, δηλαδή έχει μια χρησιμότητα. Υπάρχει, είναι εσωτερικοί κανόνες που βάζουμε με έναν τρόπο για να μπορούμε να υπάρχει μια συνοχή, μια επαφή, μια σύνδεση με την οικογένεια, ναι, με το σύστημα. Απλά καταλαβαίνω, επειδή ακριβώς όλοι το εμπλεκόμαστε, ότι δεν χρειάζεται κάποια πολύ εξειδικευμένη συμπεριφορά από το θήτη για να προκαλέσεις το θύμα να του δημιουργήσει αυτή την αίσθηση της ενοχής. Δηλαδή, σαν να είμαστε έτοιμοι μονίμως να νιώσουμε ενοχικά. Κοίτα να δεις, υπάρχουν άνθρωποι, Ανδριανοί, που η ενοχή κατακλείζει τη ζωή τους και συνοδεύεται και από ένα αίσθημα ανεπάρκειας. Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουν πάρα πολύ την ευθύνη για τους άλλους, προσπαθούν πάρα πολύ να μην στεναχωρήσουν τους άλλους. Ναι. Κάπως η ενοχή ορίζει τη ζωή τους. Δεν μιλάμε για αυτή την ενοχή που κάποιες φορές θα νιώσουμε όλοι, ίσως και αδικαιολόγητα. Εδώ όμως κυρίως μιλάμε για ανθρώπους που κάπως ορίζει τη ζωή τους και τις σχέσεις τους. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που πάντα προσπαθούν να ευχαριστήσουν τους άλλους. Είναι οι άνθρωποι που δυσκολεύονται πάρα πολύ να πούνε όχι. Που δυσκολεύονται να διακρίνουν ότι αυτό μ' αρέσει, αυτό δεν μ' αρέσει, αυτό το θέλω, αυτό δεν το θέλω. Υπάρχουν άνθρωποι που πολύ σε μεγάλο βαθμό ορίζονται από τις ενοχές τους. Μοιάζει σαν όλη τους η συμπεριφορά, όλη τους η προσπάθεια να είναι ένας ατελείωτος αγώνας. Να είναι επιτυχημένοι, συνεπείς, καλοί, ώστε οι άλλοι να μην προκαλούν στους άλλους δυσάρεστα συναισθήματα. Ναι. Εγώ μιλάω κυρίως για αυτούς τους ανθρώπους που πολύ έντονα ορίζει την καθημερινότητά τους και τις επιλογές τους. Δηλαδή, στέκονται στο πώς να είναι τέλειοι, ώστε να μην προκαλέσουν στους άλλους στεναχώρια και να βοηθήσουν και τους άλλους να τους νιώσουν ασφαλείς μαζί τους, να τους αγαπούν, οι άλλοι να τους αποδέχονται. Χαρά νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή τους. Χαρά. Νιώθουν πιο πολύ αγωνία. Η ενοχή συνδέεται πάρα πολύ με το άγχος. Νιώθουν περισσότερη αγωνία. Δηλαδή, τι λειτουργεί εκεί. Αν εγώ είμαι πάρα πολύ καλός, άρα μελλοντικά θα διασφαλίσω ότι θα πονέσω λιγότερο. Άρα θα ανακουφιστώ και από τις ενοχές μου. Δεν θα έχω τόσες ενοχές, επειδή θα είμαι καλός. Αλλά η ανακούφιση δεν έρχεται ποτέ. Φαύλος κύκλος είναι όλο αυτό, Ναι. Δεν έρχεται ποτέ αυτή η ανακούφιση. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν καθημερινά μια προσπάθεια να είναι όλο και καλύτεροι. Έχει αγώνα και αγωνία αυτό το πράγμα. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις ότι η χαρά λίγο βγαίνει στην άκρη. Έχει πολλή αγωνία και άγχος. Αυτό το χτίζουν λοιπόν από την παιδική ηλικία, όπως είπες. Ναι, όταν είναι ένα περιβάλλον πολύ, με πολλά πρέπει, με εκατοντάδες πρέπει. Άρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν ζήσει τη ζωή τους σε αυτό το πλαίσιο. Mm-hmm. Δεν μπορούν να ξέρουν πώς αλλιώς μπορεί να είναι, να μην χρειάζεται να έχεις ενοχές ή να απολαμβάνεις τη χαρά ή να δένεσαι συναισθηματικά με έναν άνθρωπο. Πώς μπορούν να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή αυτό που συζητάμε τους αφορά? Μπορεί να το καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πολλές φορές φτάνουν στο γραφείο μας επειδή ακριβώς νιώθουν μια απίστευτη έτσι θλίψη, νιώθουν ένα κενό, ότι δεν ικανοποιούνται μέσα τους, γιατί το νιώθουν κάποια στιγμή. Δεν έρχεται λογικά αυτό, έρχεται σαν αίσθηση ότι νιώθω ένα κενό, δεν νιώθω ικανοποιημένος, νιώθω ένα βάρος. Ό,τι και να κάνω μοιάζει να μην είναι αρκετό. Ναι. Ποτέ. Ό,τι και να κάνω. Και πάντα πιστεύω ότι αν κάνω και αυτό θα τελειώσει το μαρτύριό μου και ούτε τότε τελειώνει. Δηλαδή θα έρθουν άνθρωποι και θα σου πούνε, ωραία, έκανα αυτό, κατάφερα το άλλο, έχω αυτές τις σχέσεις, αυτά και πάλι νιώθω ένα κενό. Εκεί συνήθως αυτοί οι άνθρωποι θα καταφύγουν στο γραφείο του ψυχολόγου, γιατί αρχίζουν πια να αντιλαμβάνονται ότι κάτι εδώ έχει ξεφύγει. Αρχίζουν να αντιλαμβάνονται σιγά σιγά ότι όλο αυτό, η πορεία της ζωής σου έχει οδηγηθεί πάρα περισσότερο από τις ενοχές παρά από την επιλογή και την ευθύνη. Δηλαδή το ότι αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι κάπως έχουν και εκείνη ευθύνη, δηλαδή τη δύναμη κάπως να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό είναι υγιές και είναι το ιδανικό. Ναι, γιατί για να φύγεις από την ενοχή, στην ενοχή κατά κάποιο τρόπο δίνουμε εμείς την άδεια στον εαυτό μας να ζούμε μέσα σε αυτό. Δίνουμε την άδεια να νιώθουμε ένοχα. Ναι. Αν αρχίσουμε να δίνουμε στον εαυτό μας την άδεια, να λάβουμε την ευθύνη, δηλαδή όχι φταίω, όχι με την έννοια του φταίω, ότι έχω τη δύναμη, είμαι δημιουργός, έχω τη δύναμη, άρα έχω και την επιλογή. Τότε λίγο-λίγο μπορεί να αρχίσουν να αλλάζουν τα πράγματα, ότι δεν είμαι υποχρεωμένος διαρκώς να ικανοποιώ τις προσδοκίες των άλλων. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι να είμαι δίπλα στον άλλο με τον τρόπο όμως που μπορώ να είμαι. Αυτό χωράει εκπαίδευση. Ναι,
χωράει, αλλά θέλει πολύ συστηματική εκπαίδευση. Θέλει πρώτα απ' όλα αυτή την απενεχοποίηση, δηλαδή να αρχίσει ο άνθρωπος να απενεχοποιείται, να αρχίσει λίγο να τσακώνει αυτές τις παράλογες ενοχές. Δεν πήρα 3 φορές τη μαμά μου τηλέφωνο τη μέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ συχνό. Και η μαμά μου άρχισε εκείνη τη στιγμή πάλι να παραπονιέται για άλλη μια φορά ότι δεν τη σκέφτομαι και δεν την αγαπώ. Για να φύγω από αυτόματα τι κάνει. Εγώ φταίω, δεν είμαι αρκετά καλή. Την άλλη μέρα θα πάρω πολλές φορές τηλέφωνο. Εκεί χρειάζεται λίγο να σταθούμε και να δούμε, εγώ το θέλω αυτό. Αν δεν ένιωθα ενοχές, θα την έπαιρνα. Θέλω να την πάρω. Ναι. Αν δεν αισθανόμουν αυτές τις ενοχές, θα την έπαιρνα. Και ξέρεις, πολλές φορές, Ανδριανοί, ενοχές έρχονται και σαν μία μας προστατεύει από το να βιώσουμε τον πόνο και το θυμό. Δηλαδή, για δώσουμε ένα παράδειγμα. Ωραία. Σε αυτό το παράδειγμα που σου λέω, αν εγώ δεν συνδεόμουν ενοχικά με τη μαμά μου, με την έννοια ότι αύριο θα την πάρω 3 φορές τη λέω και την έβγαζα, πώς εγώ νιώθω για αυτή την προσδοκία που έχει καθημερινά από μένα και που θυμώνει αν εγώ δεν την πάρω και που μετά δεν μου μιλάει 2 μέρες τη λέω. Πώς νιώθω. Αν βγει ενοχή, έρχομαι σε επαφή με κάτι άλλο. Άλλο συνέστημα. Άλλο συνέστημα που μπορεί να σημαίνει ότι κι αν κάνω πια δεν είναι αρκετό. Τι άλλο θέλεις από μένα. Μπορεί να αρχίσει και ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με το αληθινό συνέστημα που είναι ο πόνος συνήθως και ο θυμός. Ό,τι κι αν έκανα στη ζωή μου ποτέ δεν ήταν αρκετό. Ποτέ δεν θα είναι αρκετό για σένα. Ό,τι και να κάνω δεν με αποδέχεσαι. Θέλεις κι άλλα κι άλλα. Κι εγώ κουράστηκα και δεν αντέχω άλλο και δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η ενοχή είναι σαν μία αυλαία. Εάν φύγει, μπαίνουν πρωταγωνιστές, ο θυμός και ο πόνος. Ζορίζει πάρα πολύ αν φωτίσεις τη σκηνή. Δηλαδή αν πεις ότι θα ανοίξω την κουρτίνα, ναι, φύγουν οι ενοχές και να βγουν μπροστά τα υπόλοιπα συναισθήματα και θα αρχίσει να συνειδητοποιείς, στο παράδειγμα το δικό σου, ότι τελικά η μάνα μου δεν με αγαπάει έτσι όπως θα ήθελα π.χ. Ή δεν είναι η περσόνα αυτή που εγώ θα θεωρούσα ιδανική για μάνα μου. Τρελή απογοήτευση, καταραίει όλο αυτό. Άρα, ξέρεις τι, θέλει φοβερό κουράγιο να πεις, σταματάω να είμαι ενοχικός τελικά. Η ενοχή, γι' αυτό σου λέω ότι μας συνδέει με έναν τρόπο, αν σταματήσουμε να έχουμε ενοχές, υπάρχει ένας συμβολικός αποχωρισμός και από το γονέα, με έναν τρόπο τον αποχωριζόμαστε όταν σταματήσουμε πια να υιοθετούμε όλα αυτά τα πρέπει και αρχίζουμε εμείς να ορίζουμε για τη ζωή μας τα πρέπει. Είναι λίγο τον αποχωριζόμαστε. Ενηλικίωση το λέει. Ακριβώς. Είναι δύσκολο. Παίρνεις την ευθύνη του εαυτού σου. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όταν σταματήσουμε δηλαδή λόγω της ενοχής να είμαστε η φρουρή της συναισθηματικής ασφάλειας των γονιών μας. Γιατί εγώ αν τη μαμά μου την παίρνω 5 φορές τη μέρα τηλέφωνο, εκείνη τη στιγμή τη βοηθώ να μην αγχώνεται, να νιώθω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Όταν λοιπόν εγώ παραιτηθώ από αυτό και να λάβω την ευθύνη για τη δική μου τη ζωή και εκείνη την ευθύνη, όχι το φταίξιμο, την ευθύνη για αυτό που νιώθει. Άρα έχει 2 παίχτες στο παιχνίδι αυτό. Πάντα. Ή αρκεί, π.χ. ο ενοχικός να πάρει τις αποφάσεις του και να πει, ρε παιδί μου, τέλος, εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω αυτό να ζω. Αυτό μπορώ να κάνω, ναι. Ο άλλος όμως που έχει μάθει και έχει χτίσει μια ολόκληρη σχέση με τον ενοχικό φίλο μας και ζει με αυτό το πράγμα, δεν πρέπει και αυτός με κάποιο τρόπο να... Εκεί αρχίζει το πάρτι, Ανδριανή. Θα αντιδράσει σίγουρα. Εκεί αρχίζει πάρτι, Ανδριανή, από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό λέει, τι έγινε εδώ τώρα. Γι' αυτό είναι και είναι πολύ δύσκολος αυτός ο αγώνας πολλές φορές. Γιατί φυσικά θα αντιδράσει η άλλη πλευρά που δεν έχει μάθει εγώ να ανακουφίζω το άγχος της μαμάς μου. Τώρα που θα πρέπει να το ανακουφίσει μόνη της, μια δουλειά που θα έπρεπε να έχει γίνει... Πολλά χρόνια πίσω. Πολλά χρόνια πριν. Αν ξαφνικά καλείται στα 70 της να διαχειριστεί το άγχος της που δεν έμαθε ποτέ γιατί το έκανα εγώ για εκείνη. Αλλά δεν είναι η δουλειά μου. Είναι δική της η δουλειά και είναι και δική της η δυσκολία. Και εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω, να της πω τι μπορώ να κάνω, τι αντέχω να κάνω. Και να το πάρω απόφαση ότι θα πρέπει να αποστασιοποιηθώ. Να αποστασιοποιηθώ, να είμαι αληθινός. Ναι, τι μπορώ να φύγει να κάνω. Αυτό το εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη σου με κάποιο τρόπο. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη και μπορώ να σου πω τι εγώ μπορώ να κάνω. Εγώ μπορώ, ο χρόνος μου επιτρέπει και η διάθεσή μου να μιλάμε 1 φορά τη βδομάδα. Αυτό μπορώ να κάνω. Δεν είσαι σημαντική, δεν είμαι σημαντική για σένα και όλα αυτά τα ωραία. Ναι. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, εγώ λέω τι μπορώ εγώ να κάνω. Ναι.
εκεί. Όπου είναι πολύ δύσκολο. Αλλάζει εντελώς η δομή της σχέσης. Εντελώς. Γι' αυτό συνήθως όταν αλλάζουν οι άνθρωποι ή ο ένας από τους δύο, συνήθως η σχέση περνάει από κρίση. Και πολύ μεγάλη κρίση. Και αυτό πολλές φορές αυτή η δυσκολία μετά μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε γιατί δεν κάναμε ποτέ, δεν μπαίναμε αυτό το ρίσκο. Ναι. Ναι, αλλά έτσι όμως γιατί να σου πω κάτι, Ανδριανή, ενοχή είναι σαν να ζεις μόνιμα σε μία φυλακή. Και να πρέπει να κάνεις εθελοντική εργασία, να αποδεικνύεις ότι να δεις καλή συμπεριφορά με την ελπίδα ότι θα μειωθεί αυτή η ποινή. Mm. Αλλά δεν πάει να είσαι φυλακισμένος. Ναι, και κάποιες φορές νιώθεις ασφάλεια εκεί μέσα, ότι εντάξει, μια χαρά είναι το κελάκι μου, ωραία είναι, ξέρω που είναι η πόρτα, ξέρω που είναι το παραθυράκι, θα μου βάλουν και το φαγάκι από κάτω και όλα καλά. Υπάρχουν και μέρες που περνάω πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Αλλά είναι και μέρες που κοιτάζω τα σίδερα και νιώθω ότι πνίγομαι. Αλλά πού να πάω, γιατί δεν ξέρω εκεί απ' έξω πώς είναι. Ακριβώς. Έχει ένα ρίσκο και ένα άγνωστο, αλλά έχει και ελευθερία. Και αν θέλεις αυτό, είναι και ένα. Και πάντα είναι ο τρόπος να εξελιχθούμε, το να πάμε παρακάτω. Ναι. Αυτό είναι το χρέος μας στη ζωή μας. Και γίνεται με δυσκολία αυτό. Είναι η εξέλιξη, όχι η καθήλωση. Ματουλά, ο άνθρωπος αυτός, π.χ. που λέγαμε το παράδειγμα που δώσαμε πριν, αυτός ο άνδρας ή η γυναίκα που έχει μια πλήρως ενοχική σχέση, π.χ. με την μητέρα του. Αντιστοίχως, έτσι συμπεριφέρεται και με τους άλλους ανθρώπους της ζωής του. Θα είναι ενοχικός στα πάντα και με όλους ή έχει αναπτύξει αυτό το μοντέλο μόνο με τη μαμά? Όχι, συνήθως θα δούμε ότι με αυτόν τον τρόπο συνδέεται και με τους πολύ κοντινούς του ανθρώπους, δηλαδή με τον σύντροφό του, με τα παιδιά του. Δηλαδή, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο μέσα στη σχέση του, αλλά είναι και ο γονιός που έχει πάρα πολλές πιθανότητες να παράγει το μοντέλο της οικογένειάς του. Δηλαδή, να βάζει πάρα πολλά πρέπει στα παιδιά του, επειδή ακριβώς ζητά αντίστοιχα από εκείναν να ακουφίσουν αυτό που ο ίδιος νιώθει. Άρα και τα παιδιά αυτά θα είναι ενοχικά, κατ' επέκταση. Έτσι πολύ πιθανό. Ναι, γι' αυτό η ενοχή μας είναι μια δουλειά που χρειάζεται να την κάνουμε τον εαυτό μας, σαν γονείς. Το άγχος μας, ότι αυτή η εχθρική συμπεριφορά που βγάζω τώρα, αυτό τέλος πάντων που νιώθω, δεν έχει σχέση με το παιδί μου. Δηλαδή, αν σκεφτείς, βρε Ανδριανή, τα πρέπει που βάζουμε στα παιδιά μας, πώς από αυτά είναι γιατί θέλουμε να τα προφυλάξουμε από κάτι πραγματικό? Ότι πραγματικά κινδυνεύει εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή, εντάξει. Πόσα είναι, τα περισσότερα είναι τελείως υποκειμενικά. Έχουν να κάνουν με εμάς προσωπικά. Γιατί εμένα μαχώνει να μην είσαι καλός μαθητής. Εγώ δεν μπορώ να διαχειριστώ το να μην είσαι συνεπής. Εγώ δεν μπορώ να διαχειριστώ το να ουρλιάζεις στη μέση του δρόμου. Ναι, είναι πολλά. Έχεις δίκιο, είναι πάρα πολλά. Αν κάτσουμε να το σκεφτούμε, είναι ελάχιστα τα υπόλοιπα. Έχουν να κάνουν με εμάς. Ωραία, εκεί πώς το διαχειρίζεσαι? Πες μου, που είμαι μάνα και με ζορίζει αυτό το πράγμα. Είναι χρειάζεται πρώτα απ' όλα να το διαχωρίσουμε αυτό. Δεν έχει να κάνει καθόλου με το παιδί. Το παιδί κάνει αυτό που μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή. Η συμπεριφορά μου όμως, με το να του λέω όλα αυτά και να τον πιέζω και πρέπει και να διαβάσει και να τα ξέρει όλα και να πα τέλειω αύριο, ή μπορεί να μην το λέω καν έτσι, αλλά να το καταλαβαίνει από τον τρόπο μου. Τον πιέζει. Αυτός μετά θα γίνει ενοχικός. Mm-hmm. Πώς θα το σταματήσω εγώ αυτό? Χρειάζεται ο γονιός να δει αυτή τη στιγμή που το λέω αυτό μήπως έχει να κάνει με μια δική μου ανάγκη τελικά. Πώς να δουλέψω τη δική μου την ανάγκη. Τι θα γίνει, τι τελικά τόσο τραγικό και φοβερό θα γίνει, θα συμβεί σε μένα, αν το παιδί μου πάει αύριο αδιάβαστο. Ναι. Εγώ τι θα νιώσω? Δηλαδή, λίγο χρειάζεται αυτό να το στρέψουμε σαν μια ερώτηση προς τα μέσα. Εντάξει, εκείνο αν πάει αδιάβαστο θα υποστεί τη συνέπειση με την δασκάλα. Για μένα τι σημαίνει το να πάει αύριο αδιάβαστο στο σχολείο? Εγώ μπορώ να το διαχειριστώ αυτό? Ξέρεις, μία πολύ απλή απάντηση είναι ότι ναι, δεν με νοιάζει εμένα, δικό του θέμα, αλλά σκέφτεται η μάνα την ίδια στιγμή. Βέβαια, μετά θα γυρίσει πίσω και θα πρέπει εγώ να κάτσω μαζί του να κάνουμε όλα αυτά που διάβασε σήμερα, να τα κάνουμε και δεύτερη μέρα. Και άμα αρχίσει από τώρα να έχει κενά, πού θα καταλήξει, τίποτα δεν θα καταφέρει στη ζωή του. Και αρχίζει και αρχίζει αυτό και φορτώ. Βλέπεις όλο αυτό μια απειλή, είναι. Ότι δημιουργεί ο άνθρωπος μια απειλή μέσα. Ανύπαρκτη. Αλλά δεν έχει να κάνει καθόλου με το παιδί μου τελικά. Έχει να κάνει με τις δικές μου προσδοκίες. Και δεν είναι μια πραγματική απειλή ότι θα δημιουργήσει κενά, θα σημαίνει αυτό. Ναι, δηλαδή, ναι, μόνο ναι, οι άνθρωποι όλοι που δεν έχουν κενά στη ζωή τους μαθησικά πήγανε και μπροστά. Δηλαδή, όλα αυτά δεν έχουν κάποια λογική σύνδεση μεταξύ τους. Δεν τα κατάφεραν στη ζωή τους μόνο οι άνθρωποι που ήταν μαθησιακά τέλειοι.
Δηλαδή, είναι σαν να βάζουμε κάποια απόλυτα πράγματα, που στην πραγματικότητα κάτσουμε λίγο να τα εξετάσουμε, δεν ισχύουν. Σε καμία περίπτωση. Ωραία, καλό θα είναι, αλλά και αν δεν γίνει, κάτι τραγικό πάλι δεν θα συμβεί. Ναι. Ακόμα και αν δημιουργήσει κενά. Δεν πάνε μπροστά μόνο. Τι καμπανάκι θα μας χτυπήσει όταν το παιδί μας το έχουμε δουλέψει για να γίνει σούπερ ενοχικό? Πότε θα πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε? Γιατί δεν αναγνωρίζουμε πολλές φορές τη λάθος συμπεριφορά μας? Θεωρούμε ότι είμαστε απλά αυστηροί γονείς και έχουμε μεγάλα σχέδια για τα παιδιά εμείς. Κοίτα να δεις, συνήθως τα παιδιά μπορεί εκεί πέρα να βγάλουν ένα άγχος, δηλαδή να είναι αυτό που λέμε αγχώδη οι παιδιά, πάρα πολύ εύκολα να αποδιοργανώνονται, να βιώνουν άγχος. Είναι επίσης παιδιά, το να είναι ένα παιδί πάρα πολύ ήσυχο, να θέλει συνέχεια να με ευχαριστεί, εμένα λίγο θα με προβλημάτιζε. Mm. Αν ήθελε... Το πολύ υπάκου εννοείς. Γιατί, το πολύ υπάκου. Γιατί ποιος δεν θέλει ένα ήρεμο συνεργάσιμο παιδί, δεν μου διεγείρει εμένα κανένα άγχος εσωτερικά αυτό το πράγμα. Πού κανένα πολύ. Πού είναι αυτά τα παιδιά, να πάρουμε και εμείς δυο. Ακριβώς. Λίγο αν ένα παιδί υπερβολικά υπάκου, γιατί είναι και μες στη φύση τους λίγο, για να εξελιχθούν θα πάνε και λίγο, θα παρακούσουν. Ναι. Ένα πολύ υπάκου παιδί. Και αυτό πολύ, πρέπει να μας δηλαδή, κινήσει ναι, τις υποψίες. Ένα πολύ υπάκου, πολύ συνεργάσιμο. Και να σου πω, Ανδριανή, ο καθένας, είναι αυτό που το έχουμε πολλές φορές, ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του, ξέρει τι κάνει, ξέρει πόσο πιέζει το παιδί του, γιατί αυτή την πίεση τη βιώνει και ο ίδιος μέσα του. Σωστά, ένας άνθρωπος που κάθε μέρα βιώνει μια εσωτερική πίεση, δεν μπορεί να έχει την αυταπάτη ότι δεν τη μεταφέρει αυτή στο παιδί του, δεν γίνεται. Αν εγώ είμαι τρελαμένος από το άγχος μου όλη μέρα, δεν γίνεται να μην το πιέζω αυτό το παιδί. Έτσι. Δεν γίνεται να μην το πιέζω τουλάχιστον στο να κάνει πράγματα τα οποία εμένα κάπως θα με ανακουφίζουν. Ανθρώπινο είναι. Και δεν ψάχνουμε για φταίκτες. Μπράβο, ρε Ματούλα. Αυτό σκεφτόμουν τώρα. Δεν ψάχνουμε. Μην αγχώσουμε και τον κόσμο ότι τα κάνουμε όλα λάθος πάλι. Άκου να δεις. Αν το πάρουμε λίγο έτσι πιο αυτά τα τραύματα που μας δημιουργούνται. Τα χρειαζόμαστε για να κάνουμε τις υπερβάσεις μας μετά και να εξελιχθούμε. Μια χαρά μεγαλώσαμε κι εμείς. Με την έννοια. Αλλά με την έννοια, όχι ότι δεν γίνεται να μην υπάρχουν τραύματα. Το έχουμε ξαναπεί. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν γίνεται. Αν μεγαλώναμε σε έναν άλλο πλανήτη με ρομπότ γονείς, ίσως. Κάνανε κι αυτοί το καλύτερο που μπορούσαν. Ας κάνουμε κι εμείς το καλύτερο. Ή που δεν μπορούσαν. Αλλά αφού εμείς μπορούμε, ας το κάνουμε εμείς. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις έναν άνθρωπο, ένα γονέα, ο οποίος μου μετέφερε συνέχεια ότι φταίς, αλλά ήταν και αυτός βυθισμένος μέσα στο δικό του φταίω. Αυτό ήξερε, αυτό έκανε. Εγώ τώρα που ξέρω κάτι άλλο, ας έχω τη δύναμη να κάνω και κάτι άλλο. Δεν γίνεται, αυτά συμβαίνουν στη ζωή, δεν γίνεται να μην συμβούν. Δουλίτσα θέλει αυτό. Ναι. Όλο αυτό θέλει δουλίτσα. Δεν αρκεί να δείτε αυτή τη συνέντευξη. Ωραία, καλό είναι να δώσουμε το ερέθισμα και το έναυσμα, όπου αναγνωρίζετε λίγο τον εαυτό σας. Αρχίστε να το σκέφτεστε τέλος πάντων. Καλό είναι αυτό στο έναυσμα για την εξέλιξη. Και λίγο παρακάτω, κανείς δεν είναι τέλειος. Και πισωγυρίσματα θα κάνουμε. Αυτό που πρέπει να επιλύσουμε μας πάει παρακάτω. Το ότι υπάρχει, έχει προκύψει κάτι, ένα εμπόδιο. Και συνήθως είναι αυτό που μας φοβίζει και μας τρεσάρει και μας ζορίζει πάρα πολύ και θέλουμε να το κρύψουμε κάτω από το χαλί. Αυτό θα μας πάει πιο μακριά. Ωραία, τι έχει να γίνει αυτή τη σεζόν. Ματούλα, καλή σχολική χρονιά να πούμε. Αμήν. Αμήν. Αμήν, Παναγία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Ανδριανή. Έχουμε να πούμε ωραία πράγματα και να κάνουμε. Καλό βράδυ να έχετε, καλό βράδυ να έχουμε και εμείς το επόμενο Σάββατο στις 10 παρατέταρτο. Τα φιλιά μας.